Οι κλήσεις και οι επικλήσεις μας τις ακούστησαν. Πότε θα σας δούμε πρόεδρε σε ένα παιχνίδι του μπάσκετ? Πέρυσι νομίζω κατέληξε αρκετά. Σε αρκετά, ναι. Σε αρκετά. Το γήπεδο είναι η δεύτερη φορά που γεμίζει φέτος. Η πρώτη ήταν με τον ΠΑΟ. Η ΑΕΚ βέβαια είδε και έπαθε να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Είχε και θωρία προβλημάτων αγωνιστικών. Να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα στο Βασίλη Λανέ, ο οποίος έπαιξε παρά την άρνηση του γιατρού. Να το καθοριστικό τρίποντο, αυτό είναι, το Δημήτρη Ποδαρά, ο οποίος χθες το βράδυ έκλεισε την παράσταση. Ο Δημήτρη Ποδαρά λοιπόν με αυτό το τρίποντο έδωσε το έναυσμα για την παράσταση στο All-Star Game που έγινε στο... Έδωσε το έναυσμα για τη μεγάλη νίκη του Σαββάτου με τον Παγκράτη. Ο Δημήτρη Ποδαρά χθες το βράδυ ήταν αυτός που απέσπασε τα χειροκροτήματα. Τι τα κολακευτικά σχόλια, εδώ το Παγκράτη προσπαθεί. Με τον Τζαλαλή. Εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ακριβώς η διαιτησία στάθηκε στο ύψος. Η διαιτησία ήταν πάρα πολύ κακή στο πρώτο ημίχρονο. Από εδώ και μετά δεν ξέρω τι μεσολάβησε και αποφάσισα να παίξω το παιχνίδι στα ίσα. Να εδώ ο μικρός θερματουργός, τον έχει δει αυτόν πρόεδρε, το White. Άλλο να σου λέω και να το βλέπεις. Ο μάγος. Ο μάγος, ε. Άλλο είχε χτες το βράδυ πάλι, εδώ σε ρεσίταλ, ε. Μαζί με τον Ποδαρά. Τους All Stars, ναι. Και στο βαθμίσα, 40-40. Όχι, έδωσε και αγωνιστικό ρεσιτάλ. Ναι, άλλωστε και... Έβαλε 22 πόντους, ε. Ανακηρύχθηκε και ο πιο... Ο πολυτιμότερος παίκτης, ακριβώς. Εδώ είναι ένα από τα τελευταία θέμα του Απόστολου Πόντου, με το οποίο μιλήσαμε λίγο πιο μπροστά, εκτός αέρα, και μας είπε ότι η προπόνηση σήμερα κινείται φυσιολογικά. Σάββατο, πάρα πολύ όμορφα. Για δεύτερη φορά γεμίσαμε το γήπεδο φέτος. Το λέω προς μεγάλη λύπη και προς μεγάλη χαρά των αντιπάλων μας και των εχθρών της ΑΕΚ που δεν είναι βέβαια λίγοι. Το Σάββατο στις 5.30 ώρα στο στάδιο της Κεφαλίας θα έχουμε πάλι συντροφιά 5-6.000 Ολυμπιακούς. Λοιπόν, τίποτα εκεί ο παίκτης του Παγκρατίου μετά από λάθος του Κουτουράκη. Αλλά τυχώς βάλα δεν πήγε μέσα. Η αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό τουλάχιστον μας λένε από τις τηλεφωνικές γραμμές που έρχονται Το βλέπω. Πάνω από 200 τηλέφωνα να τα γράφει. Λοιπόν, να ήταν έτσι κάθε φορά που η ΑΕΚ έπαιζε μπάσκετ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάντως αυτή η νίκη, αυτή η έξοδος στην Ευρώπη, πρόεδρε, μου θυμίζει το ματωμένο γάμο. Και δεν ξέρω, ματωμένο γάμο το θεατρικό έργο, ξέρεις. Λοιπόν, ματωμένη έξοδος ήτανε. Και όπως δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά δεν τον έχουμε δει ακόμα, μία από τις μεγάλες ψυχές του αγώνα ήταν και ο Τόνι Κόστινερ, ο οποίος βέβαια δεν έπαιζε, αλλά δεν ξέρω αν θα τον δούμε. Φορούσε το μπλουζάκι της Original. Φορούσε μπλούζα της ΑΕΚ, ήταν στον πάγκο συνέχεια, έκανε νοήματα στον κόσμο, όπως κάνει τώρα ο Απόστολος Κόντος. Φαίνεται. Εκτός πάντως από αυτό που λέει το σύνθημα ότι είναι η ΑΕΚ, σίγουρα φέτος ήταν ταλαιπωρία, αγωνία, μαρτύριο και βάσανο για μας που την ακολουθήσαμε παντού, για μας που βρεθήκαμε μαζί της μέχρι και στο Αλεξάνδριο, μέχρι και στο Ιβανόφιο.
Σε αυτό το παιχνίδι ο Αϊτός πήγε μπροστά, αλλά βέβαια δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Αϊτός το Σάββατο στο στάδιο της Φιλίας. Εκεί που θα υπάρχουν χιλιάδες Ολυμπιακοί. Εδώ είναι ο Ντέγιαν Λακίσεβιτς, ένας παίκτης με ιδιαίτερη προσφορά. Εδώ είναι ο Σταύρος Ελληνιάδης, όσο και αν προσπάθησε, δεν κατάφερε. Εδώ η μπάλα είναι δική μας. Και εδώ θα δείτε μια πραγματικά πρόεδρο, δες του κι εσύ. Ένας άνθρωπος όπως... Ένας ζογκλέρ, αφού καρφώνει. Εδώ κάνει το φάουλο ο Δημήτρης Ποδαράς. Αλλά είναι κάπως αργά. Για το Παγκράτη, ο κόσμος της ΑΕΚ πανηγυρίζει. Έχει κρυφθεί ο αγώνας. Έχει κρυφθεί ο αγώνας, αλλά έτσι πιστεύουμε όλοι. Θα δεις ότι δεν έχει κρυφθεί ακόμα, γιατί κάποιος θα γίνει τώρα από το Παγκράτη, θα κάνει το λάθος εδώ. Όχι, εδώ θα γίνει πρώτα φάουλ. Θα γίνει, ναι. Πάντως να ελπίσουμε ότι ο Τόνι Βάιτ θα μείνει στην ΑΕΚ την νέα περίοδο, γιατί η Μπάγκερ με τον Λεβερκούζεν πρόεδρε το κάνει τεράστια προσφορά. Ακού. Εδώ έχασε τις βολές ο Ελληνιάδης, τι έγινε. Ο Ελληνιάδης θα εκτελέσει τις βολές. Χάνει τη βολή, εδώ θα κάνει τώρα το... Έχουμε την μπάλα. Τη δίνει ο... Εδώ κάνει, κοίτα να δεις τώρα. Ήτανε φάουλο. Εδώ το έχουν πλέον πάρει απόφαση ότι κερδίζουμε και πανηγυρίζουν όλοι. Ο Τόνι Γουάιτ, όπως είπε ο ίδιος, αλλά όπως δήλωσε και ο Μάκης Ψωμιάδης από την Καβάλα προχθές που βρισκόταν, θα μείνει και του χρόνου αλλά και για πολλά ακόμα χρόνια στην ΑΕΚ. Ο ίδιος, δε ο Γουάιτ, είπε ότι το πρόβλημά του δεν είναι τόσο οικονομικό, όσο οι προοπτικές και οι προϋποθέσεις που θα στηθούν φέτος για την αναγέννηση και για την εμπάσχετόση όσο δυνατόν καλύτερη πορεία της ΑΕΚ. Να πούμε ότι τα στιγμιότυπα που βλέπουμε όλοι δεν τα έχουμε πάρει από κανένα κανάλι. Εδώ έγινε το λάθος. Εδώ λάθος. Γίνεται το λάθος. Και κάτω που βλέπεις. Το είδες αυτός που πήγαινε εδώ. Μάλιστα. Αυτός όταν έπαινε μέσα... Θα πηγαίνουμε στην παράδοση. Η καρδιά μας θα πήγαινε στην κουλούρη. Ήταν τελευταία δευτερόλεπτα. Ναι, βέβαια. Εδώ τελείωσε το έργο. Ένα έργο που δεν το είδαμε πολλές φορές φέτος. Ο Κόντος πηγαίνει στον κόσμο της ΑΕΚ και πανηγυρίζει με τον δικό του τρόπο, δείχνοντας τον κόσμο ότι αφιερώνει αυτή τη νίκη εκεί. Οι παίκτες της ΑΕΚ είναι τώρα, όπως βλέπεις, δεν συγκρατιέται ο Απόστολος ο Κόντας, το βλέπεις. Ο κόσμος αυτός είναι ένα μικρό δείγμα και αυτά που βλέπετε, μικρό δείγμα αυτών όλων που θα ζήσουμε την Κυριακή στον αγώνα με την Γκάνθη. Οι πρώτες αλλά και οι τωρινές πληροφορίες λένε για 17.000 εισιτήρια προπολιθέντα. Έχουν προπολιθεί 17.000 εισιτήρια.